Καλημερούδια, τι κάνετε, πως είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Να περάσατε τέλεια Χριστούγεννα, να το ευχαριστηθήκατε, να φάγατε. Και αν ανταλλάξατε δωράκια, είσαστε από αυτούς που ανταλλάζετε Χριστούγεννα, γράψτε μας και τι δωράκια είναι αυτά που πήρατε, όποιος θέλει εννοείται. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε τι έχω πάρει. Βασικά Χριστούγεννα δεν ανταλλάζουμε δώρα, εμείς ανταλλάζουμε πρωτοχρονιά. Αλλά ούτε πώς πέρασε τα Χριστούγεννα, γιατί όπως σας έχω πει, σήμερα για μένα είναι 23 του μήνα. Είναι τα 3 τελευταία βίντεο του vlog μας που αποφάσισα να ανεβάσω μεταξύ Χριστούγεννων και πρωτοχρονιάς, για να μην είμαι με το μοντάζ συνέχεια. Οπότε. Τίποτα, μου πέρασε μια σκέψη πάλι. Όταν παρκάρω κάτι, μου περνάνε και διάφορες σκέψεις να του αλλάξω θέση. Τέλος πάντων. Και πώς περάσατε, τέλος πάντων, τι δωράκια πήρατε, αν θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, τα δικά μου τα Χριστούγεννα θα τα δείτε μεθαύριο, που θα έρθουν και για μένα κανονικά. Εγώ τώρα έχω έρθει έξω από το αιματολογικό κέντρο της περιοχής να κάνω τις εξετάσεις που μου έγραψε η παθολόγος. Είπα να τις αφήσω για μετά τις γιορτές, αλλά στο χθεσινό βίντεο, σε αυτό που είδατε εσείς, δηλαδή 23 του μήνα, δεν ήμουνα καλά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εκεί που καθόμουν στο κρεβάτι, με ξανά έπιασε αυτό που με έπιανε, αυτή η αδυναμία που ένιωθα. Οπότε αποφάσισα ότι καλό είναι να έρθω να κάνω τις εξετάσεις. Μήπως μου λείπει και καμιά βιταμίνη. Να πάρω καμιά βιταμίνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάω και ελπίζω να είναι όλα καλά βασικά. Και έχουμε πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε να φτιάξω νύχια, ψυχολόγο, όλα τα καλά. Αυτό πρέπει να αναφερθεί εδώ στο βίντεο. Βρίσκομαι στο στενό του αναστεναγμού. Αυτό το στενό πραγματικά είναι το στενό του αναστεναγμού, όπως το έχω βαφτίσει εγώ, δεν λέγεται έτσι. Που σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εδώ πέρα βρίσκεις την κίνηση του αιώνα και καθυστερείς, χάνεις όλη σου τη ζωή εδώ σε αυτό το στενό. Και δεν έχει καθόλου κίνηση. Έχει πάρα πολύ λίγο εδώ πέρα που στρίβουν αριστερά για Εθνική Οδό. 23 Δεκέμβρη. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Τα νύχια πάλι οδηγώ με μπουφάν. Έχει 13 βαθμούς, αλλά νιώθω ότι έχουμε μείον 5. Κρυώνω πάρα πολύ. Ίσως επειδή έβαλε και λεπτό παντελόνι, θεωρώ ότι αυτό φταίει. Και τέλειωσα τα νυχάκια. Λοιπόν, έκανα τα βαρετά μου νύχια. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω. Αρχές του vlog μας είχα ένα μαύρο με γκλίτερ, το οποίο μου άρεσε και μια χαρά. Και μετά πήγα να το ξανακάνω το μαύρο με γκλίτερ και μου λέει δεν κάνεις τον κόκκινο με τον γκλίτερ. Βασικά δεν ήταν κόκκινο, ήταν μπορντό και λέω αντάς το κάνω. Αλλά εγώ στα νύχια με τις αποχρώσεις του κόκκινου, μπορντό κλπ. Κλπ. Κάτι έχω. Δεν μπορώ να τα βλέπω στα νύχια μου, γι' αυτό έκανα και τόσο γρήγορα πάλι τα νύχια μου και έκανα αυτό το βαρετό, το μπεζάκι. Αλλά του έβαλα λίγο εδώ πέρα και το στρασάκι του, ρε παιδί μου, να είμαι πιο γιορτινή. Αλλά έτσι νιώθω ωραία. Με αυτά τα ωραία, τα clean nails, όπως τα λέω εγώ, τα καθαρά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοντά, τα περιποιημένα, με το ωραίο το μανικιούρ που είναι βαμμένα αλλά διακριτικά. Είναι το αγαπημένο μου. Αλλά το μαύρο μου άρεσε. Δηλαδή το κράτησα και πήγα να το ξανακάνω. Αν δεν έκανα το μπορντό, θα το είχα κρατήσει το μαύρο θεωρητικά τώρα για τις γιορτές. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραία, είναι, ανανεώθηκα και λίγο έτσι να αλλάξει η διάθεση και να είναι λίγο διαφορετικά τα νύχια μου. Αλλά είχα να τα κάνω έτσι έντονα, δεν θυμάμαι από πότε. Εγώ ποτέ. Δηλαδή, μου το σχολιάσατε πάρα πολλές ότι δεν το πιστεύετε ότι τα δικά μου τα νύχια είναι τόσο σκούρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα, πάω ψυχολόγο
Και είμαι στο άλλο στενό. Βασικά αυτό είναι στενό, στο δρόμο. Είναι μεγάλος κεντρικός δρόμος του αναστεναγμού. Εδώ πέρα χαμός. Είναι από τους χειρότερους δρόμους εδώ. Φύγαμε. Επέστρεψα στο σπίτι και ήρθε το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τα όχι των Χριστουγέννων. Πήρα αυτά τα πανάκια τα οποία χρησιμοποιώ στην καθημερινότητα. Μία πεύκος μίνι και το αγαπημένο μου καθαριστικό από Echoes, το οποίο δεν το έβρισκα και τώρα το ξαναβρήκα. Και πάμε τώρα στα του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Όλα αυτά εδώ τα τυριά είναι για το σουφλέ που θα φτιάξω εκτός από αυτά τα δύο για την Caesar τη σαλάτα. Δύο άσχετα μακαρόνια, όχι γι' αυτό, αλλά μου τελειώσανε. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η οποία είναι, πάμε, θα καθαρίσει λέτε για να δούμε. Είναι μία σος για την Caesar έτοιμη. Την έχω ξαναπάρει και είναι τέλεια. Άμα τη βρείτε στο Θανόπουλο, να ξέρετε ότι αυτή είναι πιο ωραία. Έχω δοκιμάσει κι άλλες. Αυτή εδώ είναι η καλύτερότερη. Νάτι. Κρουτών με σκόρδο, κρέμες γάλακτος. Και εδώ τα υλικά για το σουφλέ, γιατί θα φτιάξω λέω σουφλέ, baby πατατούλες με αρνάκι στο φούρνο και τη σαλατούλα. Αυτά λέω γιατί περισσεύουν πάντα, οπότε λίγα και καλά. Τώρα θα είμαστε και λίγοι, δεν χρειάζεται να φτιάξω πολλά. Και πάω να τα βάλω στη θέση τους. Λοιπόν, όπως είδατε έκανα ένα μπανάκι, έκανα τις μασκούλες μου, έβαλα στα μάτια πατζ, στο στόμα, στα χείλη. Είπα να περιποιηθώ σήμερα και μια από τις αγαπημένες μου στιγμές όταν είναι εδώ ο κανάκης, γιατί δεν μπορώ να το κάνω συχνά, είναι παίρνω ένα σκαμπουδάκι που έχω πλαστικό, το βάζω μέσα στην ντουζιέρα και κάνω το μπάνιο μου καθιστή. Και θέλω να σας πω ότι είναι τέλεια και μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι και να με χτυπάει το καυτό νερό έτσι εδώ, σε αυτό το σημείο και έτσι να πέφτει πάνω στο σώμα μου και με χαλαρώνει πάρα πολύ και ηρεμώ. Οπότε είχα ένα ψυκεράκι. Είχα βάλει χαλαρωτική μουσική jazz που μου αρέσει. Ξέρετε ποιο βάζω? Βάζω το Live Jazz Paris Music που είναι στο YouTube και το ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα πύργο του Eiffel. Και είναι σκοτάδι, δεν είναι αυτό με τη μέρα, γιατί είναι και ένα άλλο. Άμα το ράψετε, θα δείτε έχει τέλεια μουσική να χαλαρώσετε. Αν θέλετε να καθίσετε στον υπολογιστή, να κάνετε δουλειά και τέτοια, είναι τέλεια. Χαλαρώνει πάρα πολύ. Οι εξετάσεις μου βγήκανε τέλειες. Τέλειες. Άρα είναι ξεκάθαρα θέμα κούρασης και ψυχολογίας. Όλο αυτό που νιώθω και σήμερα με έπιασε πάλι. Ξεκάθαρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, τουλάχιστον χαλάρωσα που δεν είναι κάτι αυτό. Τέλος πάντων, και παιδιά, να το κάνετε αυτό. Αφιερώστε, αν μπορείτε, μισή ώρα, μισή ώρα, μία ώρα, μία ώρα όσο μπορείτε. Μπείτε στο μπάνιο με χαμηλό φωτισμό, ωραία μουσική και περιποιηθείτε. Κάντε περιποίηση στο πρόσωπό σας, στο σώμα σας. Και εγώ έβαλα και τις κρέμες μου και στα μαλλιά μου. Και έτσι περιποιήθηκα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το τελευταίο κουτί από το κουτί της Kiehl's, όπου είναι face wash με καλέντουλα. Δεν είναι αυτό που έχει μέσα το κομματάκι, όχι. Είναι αυτό εδώ, το οποίο θα το δοκιμάσω σήμερα κιόλας. Εντάξει, Αλέξανδρε, δεν κρατιέται ο Αλέξανδρος. Οπότε, κάτσε να τα τσεκάρω ότι δεν έχει. Α, στο νούμερο 19. Τι έχεις βάλει? Να τόσο πονηρούλης. Ένα από αυτά που δεν είχα. Μάσκα καθαρισμού, αλλά ξέρω πως είχε μυχηθεί αγάπη μου, γιατί μπορεί να χύνεται, στο νούμερο 19.
Εντάξει. Ευτυχώς που τα κοίταξα, ε. Καθίστε να κοιτάξω και τα υπόλοιπα. Και τώρα, εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας πω καληνύχτα. Και θα... Άκη, στίκη. Ή όχι. Ναι. Άξι, θα το κλείσει, περίμενα να πω κάτι και μετά περίμενα. Θα σου πω. Θα σας πω καληνύχτα και θα σας αφήσω να δείτε λίγα πλάνα, γιατί τώρα που ο Αλέξανδρος θα πέσει για ύπνο αφού φάμε. Θέλω να καθίσω εδώ πέρα να φτιάξω τα σακουλάκια για τα κάλαντα. Θέλω να βάλω στα γνωστά τα παιδάκια που θα έρθουν χρήματα. Έχω πάρει σοκοφρετάκια με σοκολάτα υγείας και ένα στολιδάκι. Και στα παιδάκια τα οποία τα γνωρίζω θα βάλω μόνο χρήματα και στολιδάκι. Και νομίζω θα τους αρέσει πάρα πολύ. Okay. Οπότε σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι αύριο. Σας βάζω και τα πλάνα από τα σακουλάκια για τα κάλαντα. Πάτα το. Πάτα το κουπάκι. Δεν πέτασα σωστό. Αυτό είναι.